Κατά τουλάχιστον 50% μειώθηκε η παραγωγή στα μπέλια και στις ελιές, όπως τόνισε ο πρόεδρος αμπελουργών και ελαιοκαλλιεργητών Κρήτης Πρίαμος Ιερονυμάχης εξαιτίας της τελευταίας ΚΑΠ. Οι δύο αυτές καλλιέργειες αποτελούν το 65% της αγροτικής παραγωγής στο νησί. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η Κρήτη δεν συγκαταλέγεται στα νησιά, αλλά αντιμετωπίζεται ως μέρος της υπηρετικής χώρας. Και έτσι δεν λαμβάνει τις ενισχύσεις που λαμβάνουν τα νησιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδινε πριν 20 χρόνια 2 δισεκατομμύρια για τον πρώτο πυλώνα. 2 δισεκατομμύρια δίνει και τώρα. Δεν μειώθηκαν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να γνωρίζει ο κόσμος. Απλώς τα χρήματα έφυγαν από το νησί λόγω των καλλιεργιών που έχουμε, της ελιάς και του αμπελιού, της δενδρότης δηλαδή, και οδηγήθηκαν σε άλλες περιοχές με το εξής κόλπο. Το κόλπο των συνδεδεμένων ενισχύσεων, το οποίο πήγαν παράδειγμα με το ΕΣ, το θέλανε σε διάφορες καλλιέργειες ή στα βοηδή, παράδειγμα που πήραν τη μεγάλη ενίσχυση, ή στα μπαμπάκια, ή σε άλλου είδους περιπτώσεις, 19 συνδεδεμένες, συγκεκριμένα σε καλλιέργειες, δηλαδή μόνο καλλιέργειες. Οι νέες περικοπές στις ενισχύσεις αγγίζουν το 35% επιπλέον, με τη φετινή χρονιά να είναι καταστροφική για την ελαιοπαραγωγή, πέφτοντας το 30% μόλις των 130.000 τόνων που βγάζει σε ετήσια βάση. Μια ΚΑΠ η οποία διαμορφώθηκε μέσα από τους τεχνοκράτες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ανάλογα που βόλευε τον καθένα για την παραγωγή, για την περιουσία τη δική του. Δηλαδή αυτή είναι η κλιματική. Οι παραγωγοί ζητούν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη να δει πιο ουσιαστικά το πρόβλημα, ώστε να εφαρμοστεί μια περισσότερο δίκαια αγροτική πολιτική. Πρέπει να βάλει τάξη για όλα αυτά τα οποία γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Στη νέα ΚΑΠ, η οποία διαμόρφωσαν οι προηγούμενοι υπουργοί, που ήταν Λιβανός και Γεωργαντάς, και όλοι αυτοί οι τεχνοκράτες του Υπουργείου, να φέρει ισορροπίες, και δεν θέλουμε εμείς να μας ευνοήσει επειδή είναι συντοπίτη μας, αλλά να θέλει δικαιοσύνη. Διότι αγροτική πολιτική, η οποία θα παίρνει τα χρήματα από αυτόν που πραγματικά παράγει και τα οδηγεί σε άλλες περιοχές για άλλους λόγους, για να κάνει ο καθένας τον παράγοντα στην περιοχή τη δική του, αυτό είναι έγκλημα.